Εσύ που ξεφύτρωσες. Τι να κάνω εδώ πέρα. Το, πώς το είπε και ο κύριος συνάδελφος από εκεί, το νέο αίμα. Το νέο αίμα. Ναι, το νέο αίμα. Το νέο αίμα. Ναι. Σε 800 χρόνια που θα παραιτηθώ, ναι, που θα γεράσω κι εγώ, μπράβο, θα βρίσκεσαι την τύχη σου. Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος ο Καραγκιόζης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στις καρναβαλικές εκδηλώσεις της Πάτρας. Η Ξάνθη ετοιμάζει τη μεγαλύτερη μάσκα και θα μπει στο βιβλίο Guinness. Και η μεγαλύτερη μάσκα λοιπόν του κόσμου θα είναι ο Καραγκιόζης. Ας τα ακούσουν αυτό οι ηθήνοντες του πολιτισμού εδώ στην Πάτρα και ας αναλογιστούν τι έχουν προσφέρει για τον Καραγκιόζη και αν πράγματι αξίζει ο μισθός που παίρνουν. Είναι τεράστιο λάθος, είναι σφάλμα αυτό, διότι Καραγκιόζης και Καρναβάλι πάνε μαζί. Υπάρχουν πολλά κοινά, ανατρέξτε σε μελετητές, σε καραγκιοζολόγους όπως τους λέμε χιουμοριστικά, σε διάφορους συγγραφείς που έχουν αφιερώσει ολόκληρους τόμους, ολόκληρες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Καραγκιόζης όμως αποκάλυψε πως το θέμα ήταν οικονομικό. Δηλαδή τι θα κάνεις κύριε Χρυσικό που λέω? Θα πάρεις 50 ευρώ την παράσταση. Καλά δεν είναι? 50 ευρώ. Θες παραπάνω? Εδώ πέρα η... αυτή πως τη λένε η κυρία η Ζαχελίνα η Κυρούση. Ναι. Δεν παρουσίασε αυτή η κυρία την τελετή έναρξη εφέτος του πατρινού καρναβαλιού? Επήρε 2.000 ευρώ για 15 λεπτά. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω και τα υπολογίσεις, 134 ευρώ το λεπτό. Ο πατρινός καραγιοζοπαίχτης Κώστας Μακρύς εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Διέψευσε βέβαια τις φήμες που ήθελαν την απόρριψη αυτή να οφείλεται στη σάτυρα του Καραγκιόζη προς τον Δήμαρχο Πατρέων Γιάννη Δημαρά. Δεν μας αφήσανε καν να πούμε ούτε το πρόγραμμά μας ούτε τις παραστάσεις. Στείλαμε ένα πρόγραμμα όπως μου ζήτησε ο κ. Χρυσικόπουλος τι θα περιέχει. Του το στείλαμε. Και μάλιστα του είπα ότι η πρώτη μέρα να ξεκινήσει με το Γιάνναρο. Οι παραστάσεις θα ανέβουν κανονικά στο Βυρσοδεψίο από την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου μέχρι την 5η 3 Μαρτίου. Χωρίς όμως τη στήριξη του Δήμου Πατρέων.